Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φωτιά στην τσέπη των καταναλωτών έχουν βάλει λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που καταφθάνουν στα ελληνικά νοικοκυριά το τελευταίο διάστημα. Ακόμη περισσότερο φουσκωμένοι θα είναι οι λογαριασμοί για τον Γενάρη, με τους πολίτες να βρίσκονται στα όρια τους. Αντιμέτωπα με το εκρηκτικό κόστος της ενέργειας, συνεχίζουν να βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, με το Γενάρη να φεύγει, δίνοντας την Ελλάδα το αρνητικό ρεκόρ της ακριβότερης τιμής ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ανέβει πάρα πολύ το ρεύμα. Δεν ξέρω τόσο πολύ πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Τον περασμένο δίμηνο πάλι μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ. Κατακόρυφα όλα τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και ο προηγούμενος. Η μέση τιμή χονδρικής του ρεύματος διαμορφώθηκε στα 227 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία, παρόλο που ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το Δεκέμβρη, συνεχίζει να διατηρεί πολύ ψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέση τιμή χονδρικής το Νοέμβριο ήταν στα 228 ευρώ, ενώ το Δεκέμβριο αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στα 235 ευρώ. Υπάρχει ακρίβεια παντού, σε οτιδήποτε. Τώρα να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Βλέπετε, πάμε για λογαριασμό της ΔΕΗ. Θα δούμε. Η αυξημένη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια λόγω της κακοκαιρίας εκτείναξε τις τιμές, οι οποίες την περασμένη Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, έφτασαν μια ανάσα πριν τα 300 ευρώ. Από 9 ευρώ επιδότηση που είχαμε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες, αυξήσαμε στα 18 ευρώ την επιδότηση για τον Οκτώβριο και σήμερα ερχόμαστε και υπερδιπλασιάζουμε την επιδότηση στα 39 ευρώ ανά μήνα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Η συνέχιση επομένως των επιδοτήσεων στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η οποία θα ανακοινωθεί εντός των ημερών, είναι μονόδρομος και, όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, δεν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς το ύψος του σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Καλά, το είπα, μην ανάγκη το κάνουμε κιόλας. Τίποτα, δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Όχι ακόμη, δεν έχει φανεί ακόμη στους λογαριασμούς. Μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας, ο κλάδος των ξενοδοχείων 12μηνης κυρίως λειτουργίας καλείται να αντιμετωπίσει τον εφιάλτη των μεγάλων αυξήσεων στην ενέργεια και το πετρέλαιο. Όπως τονίζουν εκπρόσωποι του κλάδου, είναι απαραίτητη η επιδότηση για το ενεργειακό κόστος από την πολιτεία. Ο κλάδος των ξενοδόχων δέχθηκε ισχυρό πλήγμα τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας. Ειδικά τα ξενοδοχεία πόλεως που λειτουργούν 12 μήνες το χρόνο βίωσαν και βιώνουν δραματικές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, το μεγάλο πλήγμα δεν σταματά εδώ, αφού οι αυξήσεις στην ενέργεια και το πετρέλαιο δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον με τις επιχειρήσεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Και ο COVID και το ενεργειακό κόστος, όπως ανέφερα, δυσκολεύει πάρα πολύ τα ταξίδια του κόσμου. Και αυτό έχει αντίκτυπο και στην εστίαση και, κυρίως στον τουρισμό σε εμάς. Τα νέα τιμολόγια φτάνουν με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, δυστυχώς φτάνουν έως και 100% επάνω. Είναι ο τρίτος μήνας τώρα που έρχονται πάρα πολύ αυξημένα. Και η βενζίνη και το πετρέλαιο σε σχέση με πέρυσι είναι γύρω στο 50% πιο ακριβά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και με πολλά προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Όλα έχουν ανέβει, τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει ανέβει, ειδικά. Αυτά τα πετρέλαια και η ΔΕΗ είναι ανυπόφορα ποσά. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τους ξενοδόχους, καθώς χωρίς να έχουν ουσιαστικά δουλειά και χωρίς να μπορούν να κάνουν αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών τους, καλούνται να αντιμετωπίσουν ηλικιώδεις αυξήσεις στην ενέργεια και το πετρέλαιο. Αυτά είναι ανυπόφορα ποσά με τις δουλειές τις οποίες έχουμε. Τις τιμές δεν μπορούμε να τις αυξήσουμε στον πελάτη, γιατί θα τον χάσουμε. Οι τιμές είναι ίδιες χρόνια τώρα. Οι τιμές είναι ίδιες εδώ και χρόνια. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε ούτε μισό ευρώ. Πέρσι, να φανταστείτε, είχε έρθει 35.000 μόνο το ρεύμα. Σκεφτείτε. Βγαίνει η επιχείρηση έτσι. Μέχρι πότε θα μπορούμε? Αυτό που ζητούν οι ξενοδόχοι είναι ουσιαστικά μέτρα από την πολιτεία και επιδότηση για το ενεργειακό κόστος. Πιστεύω ότι στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να δοθούν γενναίες επιδοτήσεις για το ενεργειακό κόστος, ώστε να μπορέσουν τα ξενοδοχεία τα οποία ταλαιπωρούνται δύο χρόνια με το θέμα της πανδημίας να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να μην περιμένουμε μόνο δύο μήνες το καλοκαίρι για να βγάλουμε όλη τη χρονιά. Πώς θα τα κάνουμε? Πρέπει να βοηθήσει το κράτος οπωσδήποτε, να μην το αμελήσει, γιατί πάντα τα αμελεί σε αυτές τις επιχειρήσεις, τις μικρές ιδίως,
Οι μεγάλες δεν έχουν τόσο προβλήματα, δουλεύουν μόνο καλοκαιρινή σεζόν και ό,τι κάνουν που υπάρχει δουλειά, μετά ταμεία ανεργίας και τα λοιπά. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Είμαστε όλο το χρόνο ανοιχτοί, δουλεύουμε για τους πάντες. Ο χειμώνας πώς ήταν για σας στον κλάδο σας? Πολύ χάλια. Πάρα πολύ χάλια, με αυτή την πανδημία και όλα αυτά, τι θέλετε να είναι? Μπορεί να ζήσει η επιχείρηση με ένα δωμάτιο και με δύο και με τρία, έστω και με δέκα και με δεκαπέντε. Το τσουχτερό κρύο φαίνεται πως βάζει φωτιά στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή του το επόμενο διάστημα να παίρνει την ανηφόρα. Την ίδια ώρα που οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ανατιμήσεις σε δεκάδες προϊόντα αλλά και την ενέργεια. Αρκετά υψηλά ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών να τονίζουν ότι η τάση μέσα στο επόμενο διάστημα και όσο τα κρύα συνεχίζονται είναι ολοένα και πιο αυξητική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να φτάσει από το 1,21 το λίτρο, που είναι αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος του, το 1,25 το λίτρο και ίσως και παραπάνω. Είναι μια σημαντική αύξηση, το οποίο περιμένουμε θα ανέβει κι άλλο. Γιατί κάθε φορά που έρχεται καινούριο καύσιμο, καινούρια παραλαβή επιτοπλίσεων, είτε είναι αμόλυβδη, είτε είναι πετρέλαιο κίνησης, βλέπουμε μια άνοδο των καύσιμων. Τα κρύα, ωστόσο, των προηγούμενων ημερών οδήγησαν πολλούς καταναλωτές στο να βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Με τα τελευταία κρύα κορυφώθηκε. Υπάρχει ζήτηση. Βέβαια είναι πολύ διστακτικός, γιατί η τιμή του είναι υψηλή. Όσο μπορεί. Όσοι δεν έχουν άλλη επιλογή, αναγκαστικά βάζουν. Βάζουν μεγάλες ποσότητες, αλλά και μικρές ποσότητες. Σημαντικό βοήθημα για τα νοικοκυριά και το επίδομα θέρμανσης. Εντάξει, βοηθάει και το επίδομα. Βοηθάει και το επίδομα θέρμανσης όσοι παίρνουν. Βοηθάει πάρα πολύ και το επίδομα της θέρμανσης, που είναι λίγο αυξημένο φέτος. Τα περισσότερα σπίτια επιλέγουν τη φθηνή λύση της καύσης ξύλων και του τζακιού και ύστερα καταφεύγουν στα κλιματιστικά και στα ηλεκτρικά σώματα, που και αυτά όμως κοστίζουν λόγω κατανάλωσης ενέργειας. Ο κόσμος προμηθεύεται το πετρέλαιο θέρμανσης παρά να βάλει μια ηλεκτρική συσκευή, γιατί του έρχεται σαφώς ακριβότερα. Με 730.000 κρούσματα κορονοϊού έκλεισε ο Ιανουάριος, με τους ειδικούς να ευελπιστούν πως μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχουν μειωθεί σημαντικά οι νέες μολύνσεις σε 10.000 την ημέρα. Στην ύφεση θα επιδράσει και η χορήγηση των αντιοικών χαπιών της πρωτοποριακής κατοίκων θεραπείας. Με βαρύ οικό φορτίο ολοκληρώθηκε ο Ιανουάριος, καθώς στη διάρκεια του καταγράφηκαν σχεδόν 730.000 κρούσματα κορονοϊού, αλλά και με υψηλούς επιδημιολογικούς σκληρούς δείκτες, όπως οι 2.710 νεκροί λόγω της λίμωξης της COVID-19 και οι 4.700 ασθενείς που παραμένουν στα νοσοκομεία, με τους 1.030 εξ αυτών στις ειδικές μονάδες και τους 576 διασωληνωμένους. Αρχής διανομένης από αυτή τη βδομάδα θα δούμε χαμηλότερα νούμερα στους θανάτους. Mm-hmm. Ελπίζω και εύχομαι. Αρχής διανομένης από αυτή τη βδομάδα θα δούμε χαμηλότερα νούμερα στους θανάτους. Mm-hmm. Ελπίζω και εύχομαι. Αυτό, αν δεν συμβεί, θα πρέπει να ψαχτούμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται από πλευράς επιδημιολογικών δεδομένων, τι ακριβώς χαρακτηρίζει τα κρούσματα τα δικά μας, τι ηλικίες, τι ανθρώπους, με τι συνοσιρότητες. Ίσως να δούμε θνησιμότητα αναπεριφέρεια και ανανοσοκομείο και να ψάξουμε τις αιτίες γιατί δεν συμβαίνει κάμψη των θανάτων. Ο Φεβρουάριος από σήμερα κουβαλά, εκτός από το φορτίο του Ιανουαρίου, βάσιμες ελπίδες για την αποκλιμάκωση της επιδημίας. Τις επόμενες 4 εβδομάδες οι ειδικοί αναμένουν την υποχώρηση του 5ου επιδημικού κύματος, με το ρυθμό της όμως να εξαρτάται σημαντικά από εκείνο των εμβολιασμών. Όσο περισσότεροι εμβολιασμοί γίνονται, τόσο θα υποχωρεί η επιδημία. Οφείλεται στο ότι έχουμε 300.000 αμετανόητους, από τους οποίους προέρχονται αυτοί οι θάνατοι, συν περίπου 250.000 από αυτούς που έχουν τρέξει τώρα την τελευταία στιγμή να εμβολιαστούν και δεν είναι ακόμα οχυρωμένοι ανοσολογικά, διότι χρειάζεται και ένας μήνας μετά τον εμβολιασμό. Έχουμε την περίοδο της μετάβασης της Δέλτα στην Όμικρον. Αυτό το έχουμε δει να αντανακλάται τόσο στις νοσηλίες που είναι σαφώς λιγότερες, όσο και στις διασωληνώσεις που είναι σαφώς λιγότερες. Καταλαβαίνετε, αν είχαμε 20 και 30.000 κρούσματα Δέλτα, πού θα ήμασταν τώρα? Θα είχαμε καταρρεύσει
ολοσχερός εδώ και μήνες. Στην ύφεση θα επιδράσει και η χορήγηση των αντιοικών χαπιών της πρωτοποριακής κατοίκων θεραπείας για ασθενείς με λίμωξη COVID που ξεκίνησε από χθες, στοχεύοντας στην αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών και στην ανακούφιση του επιβαρημένου συστήματος της υγείας. Η παράδοση κατοίκων είναι κάτι που προσπαθήσαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε. Είναι για ανθρώπους, για συνανθρώπους μας που έχουν προβλήματα υγείας και βρίσκονται θετικοί με κορονοϊό. Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για τους συμπολίτες μας. Εάν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα, στο τέλος Φεβρουαρίου τα κρούσματα κορονοϊού θα έχουν υποχωρήσει στα 10.000 ημερησίως και οι διασυλλομένοι στις ΜΕΘ στους 435. Ακόμη 12 τρόφιμοι του ασύλου Ανιάτων της Πάτρας βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, αυξάνοντας πλέον τα κρούσματα εντός ιδρύματος στα 20. Οι νέες μολύνσεις εντοπίστηκαν μετά τον προγραμματισμένο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο άσυλο, ο οποίος ήταν ο τρίτος μέσα στον Ιανουάριο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι εργαζόμενοι του ιδρύματος βρέθηκαν στο σύνολό τους αρνητικοί, όμως μετά τα πανωτά κρούσματα εμφανίζονται προβληματισμένοι. Οι περιθαλπτόμενοι που είναι θετικοί είναι όλοι τους εμβολιασμένοι και είτε παρουσιάζουν ελαφρά συμπτώματα είτε είναι ασυμπτωματικοί. Περισσότερο από 20 είναι πλέον τα κρούσματα κορονοϊού που έχουν εντοπιστεί στο άσυλο Ανιάτων Πατρών, ενώ οι μολύνσεις έχουν να κάνουν μόνο με τρόφιμους του Ιδρύματος. Τα 12 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στον τρίτο κατά σειρά έλεγχο μέσα σε ένα μήνα που διενεργείται από ειδική μονάδα του ΕΟΔΗ στο άσυλο. Δυστυχώς επανήλθε με τις χειρότερες προβλέψεις που είχαμε κάνει, καθώς είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου τόσο στη διοίκηση όσο και στις υγειονομικές αρχές. Δυστυχώς όμως δεν σπεύσανε να βοηθήσουν, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, το τελευταίο 24ωρο, να μετράμε 22 ασθενείς με κορονοϊό, οι 10 εκ των οποίων έχουν φύγει για νοσοκομείο. Από τους τροφίμους με COVID, οι 10 χρειάστηκε να νοσηλευτούν στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, με την κατάστασή τους μέχρι στιγμής να μην εμπνέει ανησυχία. Ευτυχώς τα κρούσματα κορονοϊού δεν επεκτάθηκαν στους εργαζόμενους, αφού όσοι εξετάστηκαν ήταν αρνητικοί. Ο κορονοϊός δυστυχώς δεν είχε φύγει ποτέ, ήταν στο ίδρυμα. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να το κοντρολάρουμε και να τελειώσουμε με τον κορονοϊό, με αποτέλεσμα σε έναν τυχαίο δειγματολογικό έλεγχο, και λέω τυχαίο διότι οι ασθενείς που βρέθηκαν δεν είχαν συμπτωματολογία, βρήκαμε ότι νοσούσαν 22 άτομα και χθες το πιστοποίησε και ο ίδιος ο ΕΟΔΗ. Οι περιθαλπόμενοι που είναι θετικοί και έχουν εμβολιαστεί είτε παρουσιάζουν ελαφρά συμπτώματα είτε είναι ελαφρώς ασυμπτωματικοί. Όλοι τους φιλοξενούνται στον τρίτο και τέταρτο όροφο του Ιδρύματος, όπου έχουν απομονωθεί και έχουν τεθεί σε αυστηρή καραντίνα, ενώ ελέγχονται συνεχώς για την κατάσταση της υγείας τους. Θεωρούμε όμως ότι θα πάνε καλά, διότι το πιάσαμε στην αρχή και το βρήκαμε, χωρίς καν να τους έχουν δώσει πολλά συμπτώματα. Άρα θεωρούμε, επειδή βρίσκονται σε καλά χέρια στο νοσοκομείο, πιστεύουμε ότι οι ασθενείς θα είναι κοντά μας γρήγορα. Από τους 10 τρόφιμους που νοσηλεύονται, οι 5 δεν έχουν εμβολιαστεί μετά από άρνηση δική τους ή των οικογενειών τους. Την ίδια στιγμή, σε κατοίκον καραντίνα, βρίσκονται 14 εργαζόμενοι του Ιδρύματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν είχαν τηρηθεί 100% όπως έπρεπε, τότε θα είχαμε τελειώσει. Γι' αυτό το λόγο, επειδή πλέον έχει εξελιχθεί το Ίδρυμα σε μια υγειονομική βόμβα και είναι σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε όλους τους φορείς, τους υγειονομικούς, περιφέρεια, υγειονομικό, δημόσια υγεία, να παρέμβουν και να δώσουν κατευθυντήριες οδηγίες, έτσι ώστε να το περάσουμε όσο πιο ανώδυνα μπορούμε. Με σταθερό αλλά όχι και τόσο γρήγορο βηματισμό συνεχίζεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα και στην Ηλία. Εκεί που παρατηρείται αύξηση είναι στους κατοίκων εμβολιασμούς για ηλικιωμένα και κατάκητα άτομα. Δυστυχώς είναι μειωμένη η κίνηση. Αυτό πιστεύουμε ότι οφείλεται είτε ότι έχουν νοσήσει, είτε ότι δεν έχουν πιστεί κάποιοι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα αναφορικά με τους εμβολιασμούς στην Ηλία. Μέχρι και αρχές Γενάρη ήταν 280 άτομα την ημέρα. Από εκεί και ύστερα ξαφνικά άρχισε να μειώνεται. Αυτό οφείλεται πρώτον στο ότι ένα 85% έχει εμβολιαστεί. Αρκετοί κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου νόσησαν και μέσα στις οικογένειες, οπότε ακυρώνανε. Ο φόβος του προστίμου των 100 ευρώ στέλνει μέχρι και σήμερα τους άνω των 60 να εμβολιαστούν. Οι άνω των 60 προσέρχονται για εμβολιασμό. Συνήθως έχουμε δεύτερες δόσεις, πρώτες δόσεις δεν έχουμε καινούργιες. Ο κόσμος δεν δείχνει να έχει πιστεί. Όσοι έρχονται με μεγάλη διστακτικότητα ή έρχονται επειδή έχουν νοσήσει άτομα στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή έρχονται για να μην χάσουν τα λεφτά που είναι το πρόστιμο.
Όμως παρόλα αυτά υπάρχει μειωμένη κίνηση. Στον αντίποδα, οι εμβολιασμοί κατοίκων το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί. Αυτή την περίοδο αυτό που κινείται στα εμβόλια είναι εμβολιασμοί κατοίκων. Έχουν μεγάλη ζήτηση. Ο κόσμος έχει μεγάλη αναμονή στα ραντεβού για τους εμβολιασμούς κατοίκων, γιατί δεν έχουμε πολλά κλιμάκια. Αφορά άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν και είναι στο σπίτι, κατάκητα. Τι γίνεται όμως με τους εμβολιασμούς των παιδιών? Τα παιδιά συνεχίζουν και έρχονται. Υπάρχει κάποια κίνηση στις ηλικίες 12 έως 18 και αυτή όμως είναι μειωμένη. Είναι μια σταθερή, δηλαδή γίνονται γύρω στα 70 εμβόλια την ημέρα, σταθερά. Βλέπουμε και κάποιες μέρες γύρω στα 120, αλλά κυρίως είναι και γύρω στα 70 μέσον όρο κάθε μέρα. Αναλυτικά στοιχεία της επένδυσης με τα φωτοβολταϊκά πάρκα στις παραλίμνιες εκτάσεις της λίμνης Φράγματος Ποινιού παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Στην πολύωρη διαδικασία συμμετείχαν εκτός των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές του νομού και εκπρόσωποι κομμάτων. Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου, Θωμάς Κουτσούπιας, ο οποίος προχώρησε σε μια αναλυτική παρουσίαση της επένδυσης. Παρουσία εκπροσώπων της επένδυσης με τα φωτοβολταϊκά πάρκα στις εσωλίμνιες εκτάσεις της λίμνης Ποινιού και συγκεντρωμένων κατοίκων της Ποινίας εκτός αιθούσης πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου έδωσε για πρώτη φορά συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την επένδυση και τις επιπτώσεις της σε τοπική κοινωνία και οικονομία. Προτεραιότητα σε αυτά τα 3.000 άτομα που θα συμμετέχουν μέσα και εύχομαι να είναι και οι 3.000 από την Ηλία, θα είναι από την Ηλία. Ο κάθε ένας μπορεί να έχει μέχρι μεσοσταθμικά μέχρι 14.000 ευρώ να επενδύσει κάποιος με ένα μέρος της ενεργειακής κοινότητας και σε αυτή την επένδυση που θα κάνει θα έχει μια απόδοση στα χρήματά του 20-25%. Ο πρόεδρος του ΓΟΕΦ Ποινιού Αλφιού, αναφερόμενος στο σκεπτικό της επιλογής συνεργασίας με την Ένωση Αγρινίου, επεσήμανε ότι η φυστάμενη οικονομική κατάσταση με τα χρέη των 6 εκατομμύριων ευρώ στη ΔΕΗ και τα ασφαλιστικά ταμεία επέβαλε την άμεση αναζήτηση λύσεων για μείωση του ενεργειακού κόστους και αποτροπή της οικονομικής κατάρρευσης του αρδευτικού δικτύου. Μόνο η βιώσιμη λύση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η παραγωγή ενέργειας και μάλιστα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε και το κόστος να μειώσουμε το ενεργειακό δικτύο μας και με το πλεόνασμα που θα δημιουργήσουμε ως παραγωγή της ενέργειας να έχουμε κάποια σφαίρα λογαριασμό. Και ερχόμαστε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, το οποίο εγχείρημα τελικώς, είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί στην πορεία, θα είναι καλό και για τον τόπο. Ο Δήμαρχος Ήλιδας στάθηκε στις επιπτώσεις της επένδυσης, αλλά και στο αν συμβαδίζει με τις δρομολογημένες τουριστικές επενδύσεις, ενώ τόνισε την ανάγκη να δοθούν ισχυρά ανταποδοτικά ωφέλη στους κατοίκους των γύρω περιοχών και στο Δήμο. Επίσης, δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα μελετηθεί αναλυτικά από την νομική σύμβουλο του Δήμου, σημειώνοντας ότι αν διαπιστωθεί παρατυπία, θα ακυρώσει την επένδυση. Ο ΕΕ, επί χρόνια, παραχωρεί νοικιάς τις εκτάσεις αυτές σε εκμετάλλευση παραλίμνιων παραγωγών, κυρίως κτηνοτρόφων. Διότι έχουν χαρακτηριστεί σαν χορτολιβαδικές εκτάσεις αυτές. Σαν λιβαδικές, έτσι δεν είναι. Οι καλλιέργειες δεν ξέρω αν επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται. Ο επικεφαλής Μίζωνος Αντιπολίτευσης Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υπογράμμισε τη σαφή και ξεκάθαρη αντίθεσή του με την επένδυση, καταλογίζοντας εγκρυπτό διαδικασίες, ενώ τόνισε ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ θα είναι τόσο μεγάλη έκταση που καθιστά απαγορευτικό οποιοδήποτε άλλο αναπτυξιακό σχέδιο. Εμείς έχουμε ταχθεί, και το λέω ευθύς εξ αρχής, ανοιχτά κατά της επένδυσης αυτής. Αλλιώς έχουμε οραματιστεί, κύριε Περιφερειάρχη, την ανάπτυξη της περιοχής του Φράγματος Ποινιού σε συνδυασμό με το διοδάσος της Φολόης που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από εκεί, με την αρχαία Ήλιδα και με τη θάλασσα να γίνει ο πόλος έρξης για την ανάπτυξη του Δήμου μας και ευρύτερα όλης της Ηλίας. Για διασφάλιση της στήρησης της νομιμότητας έκανε λόγο και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος βρέθηκε μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες του από την Ηλία σε όλη τη διαδικασία του Συμβουλίου. Οι διοικήσεις λοιπόν είναι εδώ για να εγγυώνται βασικά ένα πράγμα. Την τήρηση της νομιμότητας. Και αυτό, και πολύ σωστά είπε ο Δημάρχη, και νομίζω δεν βρίσκεται κανένα αναπέμπτο, είναι ότι η νομιμότητα θα δεχθεί μέχρι κεραίες. Εδώ τι έχουμε να κάνουμε? Να κάνουμε μια διεύθυνση υποθέσεων? Ακούστηκαν πολλά
τα οποία προφανέστατα η διάθεση, η προδιάθεση και η πρόθεση όλων όσων εξέφρασαν αυτές τις αμφιβολίες, ενστάσεις, κρατήματα, είναι απόλυτα εύλογες. Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση της Βουλευτού Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσίας Αυγερινοπούλου, η οποία ζήτησε αν είναι δυνατόν να συνθέσουν απόψεις, οι οποίες να περιλαμβάνουν τη μελέτη βελτίωσης και αξιοποίησης της λίμνης, αλλά και τις επενδύσεις των φωτοβολταϊκών. Θέλουμε την αναπτυξιακή σας βοήθεια, θέλουμε την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, της κτηνοτροφίας. Μέσα από τη σύνθεση θα έρθει η ανάπτυξη. Υπάρχει ένα όραμα το οποίο έχουμε όλοι για αυτή την περιοχή. Ένα όραμα για την ορεινή Τινία. Δίκαιο χαρακτηρίζουν το αίτημα των μαθητών του Εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου Πύργου οι καθηγητές του πρώτου γυμνασίου της πόλης να στεγαστούν σε ένα κτίριο που θα διευκολύνει την ουσιαστική και ασφαλή λειτουργία του σχολείου. Ωστόσο, διατηρούν επιφυλάξεις ο χώρος αυτός να είναι το δικό του σχολείο. Όπως τονίζουν, χρειάζονται επιπλέον χώροι οι οποίοι δεν υπάρχουν, ενώ εκφράζουν την θλίψη τους για το γεγονός ότι κανείς δεν έχει μέχρι σήμερα ζητήσει την δική τους άποψη, ούτε έχει κάνει αυτοψία στους χώρους του σχολείου για να διερευνηθεί αν υπάρχει πραγματικά δυνατότητα συστέγασης. Ξεκάθαρες επιφυλάξεις εκφράζουν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του Πρώτου Γυμνασίου Πύργου για τη μεταφορά του νυχτερινού σχολείου στο κτίριο που στεγάζεται το σχολείο τους και την αναστάτωση που θα φέρει κάτι τέτοιο στη λειτουργία του. Προσπαθήσαμε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς κατά πόσο θα επιβαρύνει η λειτουργία μιας σχολικής μονάδας την άλλη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε εμάς υπάρχει ο τελευταίος λόγος για την απόφαση πού θα βρίσκεται το κάθε σχολείο. Απλά ενδεχόμενη μεταστέγαση χωρίς να έχουμε ερωτηθεί για το πόσες κενές αίθουσες υπάρχουν, αν με σύγχρονους όρους παιδαγωγικής μπορούν να συλλειτουργήσουν στους ίδιους χώρους δύο σχολεία, γιατί το κτίριο αυτό μπορεί να είναι νεόδμητο, αλλά δεν χτίστηκε με προδιαγραφές να φιλοξενήσει δύο διαφορετικές αυθύπαρκτες και αυτόνομες σχολικές μονάδες. Το δικό μας προβληματισμός ήταν ότι θα έπρεπε να ερωτηθούμε, να συμμετέχουμε σε ένα δημόσιο διάλογο και όχι να μαθαίνουμε εκ των υστέρων και να βρισκόμαστε προτελεσμένων γεγονότων, δημιουργώντας στους μαθητές του Εσπερινού, δεν ξέρω ποιος και για ποιο λόγο, ένα κλίμα προσδοκιών ότι ο σύλλογος του πρώτου γυμνασίου ευθύνεται για τα δικά του προβλήματα. Αν είναι δυνατόν. Έτσι, ας αναζητήσουν αλλού τις ευθύνες. Για όλα τα δεινά τα οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή το Εσπερινό, εδώ και πάνω από 10-11 χρόνια, φταίει το πρώτο γυμνάσιο Πύργου. Όπως τονίζουν οι καθηγητές, σε ένα σχολείο σαν το πρώτο γυμνάσιο, που έχει περίπου 380 μαθητές, το πιο πολυπληθές από όλα, η ομαλή λειτουργία του είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που πρέπει να συνυπολογιστούν πριν ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Έχει κάθε χρονιά 15 με 16 πάρα πολύ μεγάλα τμήματα, τα οποία καλύπτουν με τις δραστηριότητες όλους τους χώρους οι οποίοι είχαν προβλεφθεί από το σχεδιασμό του κτηρίου για εκπαιδευτικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει πλήρη αναφορά των χώρων μας στο Δήμο. Δεν υπάρχει κενή αίθουσα και αυτό που ζητάμε από κάθε αρμόδιο είναι να παραδώσουμε εξ ολοκλήρου τα κλειδιά και να μας υποδείξουν τις 4 διαθέσιμες αίθουσες που ζητούν οι συνάδελφοί μας του Εσπερινού για να λειτουργήσουν. Σε κάθε περίπτωση, η λύση είναι μόνο το πρώτο γυμνάσιο. Οι καθηγητές του πρώτου γυμνασίου υπογραμμίζουν ότι δεν είναι τόσο απλό να συστεγαστούν σε ένα κτίριο που έχει κατασκευαστεί για ένα μόνο σχολείο, δύο διαφορετικά σχολεία, ακόμη και αν είναι σε άλλες χρονικές ζώνες, καθώς χρειάζονται επιπλέον χώροι οι οποίοι δεν υπάρχουν. Του τονίζουν ότι θα πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση για τα δύο σχολεία της πόλης που βρίσκονται σε λιώμενα. Μέχρι τότε θα πρέπει να ερευνηθούν μέσα σε μια δημοκρατική διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων και άλλες πιθανές προσωρινές λύσεις εκτός από το πρώτο γυμνάσιο. Και παράλληλα αναρωτιούνται. Θέλω να ρωτήσω γιατί επιλέχθηκε το δικό μας σχολείο. Φαντάζομαι ότι αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση που αφορά όλη την πόλη, έτσι, γιατί στηρίζουμε φυσικά και εμείς το αίτημα των παιδιών τα οποία βασανίζονται, αλλά θα πρέπει να είναι μια απόφαση δημοκρατική που θα πάρθει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όχι μία απόφαση που θα επιβληθεί με κάποιο τρόπο από τα επάνω. Υπάρχουν πολλά σχολεία στην πόλη, να συζητήσουμε, να συνδιαλλαγούμε μεταξύ μας και η διοικητική, η διοίκηση τέλος πάντων της πόλης να δώσει μία δίκαιη λύση, αφού ακούσει όμως. Εμείς αισθανόμαστε σαν πρώτο γυμνάσιο ότι έχουμε βγει έξω από το διάλογο αυτό και αποφασίζονται πράγματα ερήμην μας. Εμείς δεν απαντάμε σε μαθητές με επιστολές. Είμαστε όμως όλοι μας ανοιχτοί για ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με τα παιδιά. Ζητάμε σε ευρύ
ανοιχτό διάλογο και με πλήρη διαφάνεια την αξιολόγηση με ορθολογισμό. Εν τω μεταξύ, παρέμβαση κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου πραγματοποίησαν καθηγητές και μαθητές του Εσπερινού για το θέμα της μεταστέγασης στο πλευρό των καθηγητών και των παθητών και η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηλίας, Στέλλα Αναστασίου. Στο ψήφισμα που σας δίνουμε είναι η απέτηση του Συλλόγου Διδασκόντων και των μαθητών του Εσπερινού για επιστροφή του σχολείου μας στο πρώτο γυμνάσιο Πύργου. Στα κανάλια και στις εφημερίδες 25 του μήνα, ο κύριος Πλεμένος υποσχέθηκε ότι ο Δήμαρχος θα ενεργοποιήσει απόφαση του Δήμου Πύργου με αριθμό πρωτοκόλλου 5345 24 Δευτέρου του 2016 για επιστροφή του Εσπερινού στο πρώτο γυμνάσιο. Εμείς δηλώνουμε τη συμπαράσταση μας, την αμέσως συμπαράσταση και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του Εσπερινού, πληρείς το σχολείο τους προϋποθέσεις, άρα θεωρούμε ότι είναι καθαρά θέμα διαδικαστικό. Σήμερα δεν πίστευα στα μάτια μου στο email ότι υπάρχουν 42 αίθουσες στο πρώτο. Και εκείνο που μου έκανε άσχημη εντύπωση ότι 8 αίθουσες είναι γενικής, γενικότερα χρήσης. Έχουμε μια απόφαση παλιά. Θα τη φέρω άμεσα σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, άποψή μου, πρότασή μου να την επικαιροποιήσουμε. Εντάξει, θεωρώ ότι ο χώρος είναι υπεραρκετός στο πρώτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα... Την πρώτη συνεδρίαση της νέας χρονιάς έκανε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως στον πρωτογενή τομέα και τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ στην αίθουσα παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέντζος. Ο κύριος Λικουρέντζος αναφέρθηκε στο ζήτημα των αποζημιώσεων σε καλλιέργειες που χτυπήθηκαν από τον πρόσφατο πακετό, δίχως όμως να αναφέρεται σε ενδεχόμενες αλλαγές του κανονισμού του ΕΛΓΑ που ζητά ο αγροτικός κόσμος. Με όλα τα ζητήματα του αγροτικού τομέα να τίθενται επιτάπητος, την Πέμπτη στην περιφέρεια Πελοποννήσου αναμένεται να βρεθούν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός από κοινού με τον Υφυπουργό Γιώργο Στήλιο. Αυτή τη βδομάδα, 2 ή 3 ημέρες, θα είναι στην περιφέρειά μας, θα βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και να εξηγήσει θέματα τα οποία συνδέονται με τις πηγές χρηματοδότησης του αγροτικού κόσμου. Τα ζητήματα που έχουν ανακύψει τον αγροτικό τομέα είναι πάρα πολλά. Και μέσα σε αυτά και εκείνα που σχετίζονται με τις ζημιές σε καλλιέργειες από τον Παγετό, σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία. Είναι ότι πρόκειται για ένα βαρύ πλήγμα, στο οποίο θα ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία της εξατομικευμένης εκτίμησης των ζημιών αναπαραγωγό, ανακτήμα, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να μπορούμε με ακρίβεια και δικαιοσύνη να προσδιοριστούν οι αποζημιώσεις. Η όλη συζήτηση ωστόσο πήγε και πέρα από τον παγετό και τις αποζημιώσεις και έφτασε μέχρι και τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, εκεί όπου ο κύριος Λικουρέντζος παραδέχθηκε πως δεν μπορεί να γίνει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την αναπροσαρμογή του. Για να επιβιώσει ο ΕΛΓΑ στο μέλλον απαιτείται αύξηση ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς με τον ισχύοντα κανονισμό, χωρίς καινούργιες ζημιές. Αυτό λοιπόν δυσχεραίνει τα πράγματα, διότι η παρούσα κυβέρνηση δεν επιθυμεί την αύξηση ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς. Αν και η βασική κατεύθυνση έχει να κάνει με την ουσιαστική στήριξη των αγροτών, με άμεσες και βασικές ενισχύσεις στις περιπτώσεις καταστροφών, τελικά μέσα από αρκετή συζήτηση πέρασε το ψήφισμα της παράταξης Πετράκου. Οι αγρότες της Πελοποννήσου, αθρηστικά και μαζί με άλλα προγενέστερα ζητήματα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Είναι το πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής, είναι εξευτελιστικές τιμές στα αγροτικά προϊόντα. Απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα ενίσχυσης, άμεσης και αποζημίωσης. Ειλικρινά, κύριε Λικουρέτζο, τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε για τους αγρότες αυτή τη στιγμή, όταν εσείς ο ίδιος εδώ ομολογείτε ότι πλέον οι δυνατότητές σας είναι πάρα πολύ περιορισμένες? Και αν θα συμβάλλετε σε αυτό την ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται? Σε κάθε περίπτωση δεν φτάνουν τα χρήματα που διαθέτετε για να καλύψετε τις αποζημιώσεις. Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε είχαν αποτέλεσμα τεράστια μείωση της παραγωγής φέτος, η οποία φυσικά δεν καλύπτεται. Είναι κοινός τόπος. Τι να λέμε? Ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Είναι κανείς που δεν το στηρίζει? Και εμείς το στηρίζουμε. Προφανώς και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα το στηρίζουν. Πρέπει να υπάρξει μια νέα αγροτική πολιτική. Και δεν επιτρέπεται σε κάθε συνεδρίαση
να γίνεται εδώ πέρα εμπόριο κοινωνικής ευαισθησίας. Ποιος θα πουλήσει περισσότερη αγάπη προς αυτούς που μας ακούν ή δεν μας ακούν? Υπήρξαν και άλλα χαρακτηριστικά σημεία, όπως εκείνα που ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πέτρος Στατούλης μίλησε με τα πλέον θερμά λόγια για τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Εκτιμώ ιδιαιτέρως την φιλεργατικότητά του, την επιμονή του, την καθαρότητα στις απόψεις του και πάνω απ' όλα το μεγάλο προτέρημα που έχει, ότι δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή του ως φιωκάμπτης. Με την προσέγγιση αυτή να αφήνει μια πολιτική σημειολογία, στην συνέχεια άκρως χαρακτηριστικές ήταν τοποθετήσεις του Γιώργου Πουλοκέφαλου αλλά και του Παναγιώτη Νίκα. Εμείς κύριε Πρόεδρε του ΕΛΓΑ, δεν θα σας υποδεχτούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με σχέσεις ετεροχρονισμένης αγάπης και στοργής όπως έκανε ο προλαλής σας ο κύριος Στατούλης. Η φράση που μου άρεσε σε αυτή τη συνεδρίαση ήταν η φράση του κυρίου Πουλοκέφαλου. Ετεροχρονισμένη αγάπη. Εντάξει, εμείς δεν μπαίνουμε στα ενδοαρκαδικά θέματα, αλλά είναι μια πολιτική φράση που νομίζω ότι αν αναλυθεί μπορεί να οδηγήσει σε πολλά συμπεράσματα. Τα ακούμε με ενδιαφέρον. Προς την κατεύθυνση οριστικής και δίκαιης λύσης κινείται ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος για το φλέγον θέμα των αγροεκτάσεων που διεκδικεί η Μονή Αγίων Θεοδόρων Αρωανίας και υπάγονται διοικητικά σε περιοχές των ορίων του Δήμου Πύργου αλλά και του Δήμου Ήλιδας. Στο πλαίσιο αυτό, μετά από δική του πρωτοβουλία, συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγέλιας Ιερώνυμο, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόταση της συνάντησης του Δημαρχού Πύργου. Με τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγέλιας Ιερώνυμου είχε συνάντηση ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος για το θέμα των διεκδικήσεων των αγροεκτάσεων που διεκδικεί η Μονή Αγίων Θεοδόρων Αρωανίας και υπάγονται διοικητικά σε περιοχές των ορίων Δήμου Πύργου αλλά και Δήμου Ήλιδας. Παρόν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα και ο συνεργάτης και διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Δημάρχου, Γιώργος Καραστέριος. Στη συζήτηση τέθηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει και κατατέθηκαν απόψεις με μοναδικό γνώμονα την έβρεση λύσης που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου μετά το τέλος της συνάντησης, από τη συζήτηση βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι προθέσεις και η βούληση της Μητρόπολης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, αλλά και της Μονής Αγίων Θεοδόρων, είναι να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα οριστικά και εντός των πλαισίων της νομιμότητας. Είναι μια ιστορία με πολύ βάθος χρόνου, μια εκκρεμότητα που πρέπει πια να τακτοποιηθεί, διότι από τη συζήτηση φάνηκε η καλή διάθεση και προαίρεση της Εκκλησίας να λυθεί το πρόβλημα. Ούτως ή άλλως δεν είχαν έσοδα από αυτές τις περιουσίες, οι οποίες εδώ και 50 χρόνια καλλιεργούνται και δίνουν εισόδημα στους ανθρώπους της περιοχής. Από την άλλη, βέβαια, τώρα είναι το κτηματολόγιο το οποίο είναι σε εξέλιξη, δηλώσεις των ιδιοκτησιακών τίτλων στο κτηματολόγιο. Άρα, είμαστε στο timing που πρέπει οριστικά να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα. Η διάθεση ήταν καλή, οι προθέσεις θετικές. Μετέφερα αυτό το κλίμα. Μίλησα με αυτοδιοικητικούς, με προέδρους κοινοτήτων και πιστεύω αν δημιουργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη πρέπει να βρούμε τρόπο να την καλύψει το κράτος. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή φάση και σε καλές συνθήκες. Απευθείας συνάντηση να γίνει των ανθρώπων της περιοχής με τις επιτροπές που έχουν ήδη αναδείξει, με την Μονή Αγίων Θεοδόρων Καλαβρίτων και να τελειώνει αυτή η εκκρεμότητα που είναι τόσα χρόνια έχει ταλαιπωρήσει τους ανθρώπους και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει άλλη λύση από το να αποδοθούν αυτές τις περιουσίες τους πια στους φυσικούς ιδιοκτήτες που είναι οι κάτοικοι της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σοβαρό αυτό θέμα ο Δήμαρχος Πύργου είχε ήδη συνομιλίες με τον Μητροπολίτη Ηλίας Γερμανό, όπως και με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη. Στον κύριο Φαρμάκη έθεσε το ζήτημα παράταση της υποβολής δηλώσεων των αγροτεμαχίων στο κτηματολόγιο, ώστε να μην τεθεί τελεσμένο και να υπάρξει δυνατότητα οι νέες συμφωνίες που θα γίνουν και η οριστική λύση να αποτυπωθούν στο κτηματολόγιο. Να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Η γραφειοκρατική ταλαιπωρία ενός ζευγαριού πλέον αποτελεί παρελθόν. Το ηλεκτρονικό διαζύγιο είναι εδώ και η συνενετική του αποδοχή μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας που μπορεί να τρέξει από οποιονδήποτε πληραξούσιο δικηγόρο μπορεί να οδηγήσει μέσα σε λίγες ημέρες το αποτέλεσμα που επιθυμούν οι διάδικοι με τον χωρισμό τους. Μία νέα κοινωνική πραγματικότητα πλέον διαμορφώνεται στη χώρα μας με 38% γάμους να οδηγούνται σε διαζύγιο. Βάσει αυτών, στην Ελλάδα στο διαζύγιο οδηγούνται οι 38% γάμους. Από τα διαζύγια που εκδίδονται ετησίως στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι ποσοστό 70 έως 75% είναι συνετικά και κατά συνέπεια θα μπορούν πλέον να εκδίδονται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διαζυγίου.
Πέρα όμως από αυτήν την διάσταση που βγαίνει μέσα από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, υπάρχει και εκείνη που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έκδοση ενός διαζυγίου. Το ηλεκτρονικό διαζύγιο, το γνωστό πλέον e-διαζύγιο, είναι μια πραγματικότητα και η συνενετική του προσέγγιση θα δίνει τη δυνατότητα στους διάδικους να λαμβάνουν το διαζύγιο σε PDF μέσα σε 10 ημέρες. Το ηλεκτρονικό διαζύγιο είναι πλέον πραγματικότητα. Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι κατά τη διαδικασία έκδοση του ηλεκτρονικού διαζυγίου είναι υποχρεωτική παράσταση δύο δικηγόρων, ένας για κάθε διάδικο. Τα συνενετικά διαζύγια αποτελούν και την πλειονότητα των διαζυγίων σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η παλαιότερη διαδικασία έκδοσης ενός συνενετικού διαζυγίου απαιτούσε την προσκόμιση μιας σειράς εγγράφων, τα οποία θα έπρεπε να προσκομιστούν προκειμένου ο γάμος να λυθεί με τη συνοπτική διαδικασία του συνενετικού διαζυγίου. Πιστοποιητικά από δημόσιες υπηρεσίες, επικυρωμένα σε πλήστες όσες περιπτώσεις, ακόμα και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των ετούτων το διαζύγιο, ήταν μερικά από τα γραφειοκρατικά βάρη. Ωστόσο, η ολοκληρωμένη διαδικασία που ισχύει από τις αρχές Ιανουαρίου, μετά και τη σχετική υπουργική απόφαση, οδηγεί σε μια νέα εποχή. Από το σπίτι, μέσω του υπολογιστή, εκκινείται η διαδικασία και σε 10 μέρες οι διάδικοι, οι πρώην σύζυγοι θα μπορούν να λαμβάνουν σε PDF το διαζύγιο. Σημειώνεται, και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι τη διαδικασία πάντα την εκκινεί ο δικηγόρος, είτε της μιας πλευράς είτε της άλλης πλευράς. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Την ώρα που η Ρωσία ενισχύει καθημερινά τις στρατιωτικές της δυνάμεις στα σύνορα με την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επαναλαμβάνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες όποτε και αν η Ρωσία επιτεθεί. Σήμερα παρουσιάσαμε στα Ηνωμένα Έθνη την πλήρη εικόνα της απειλής της Ρωσίας για την κυριαρχία της Ουκρανίας και την εδαφική της ακεραιότητα. Συνεχίζουμε να προκρίνουμε τη διπλωματία ως τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουμε μπροστά. Όμως, με τη συνεχή συσσόρευση ρωσικών δυνάμεων γύρω από την Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι για ό,τι και αν συμβεί. Η αντιπαράθεση ήταν έντονη και στην έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόσφατα, η Ρωσία απείλησε να αναλάβει στρατιωτική δράση, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Εάν η Ρωσία εισβάλλει περαιτέρω στην Ουκρανία, κανείς από εμάς δεν θα μπορεί να πει πως δεν είχαμε προειδοποιήσει για το τι πρόκειται να συμβεί. Και οι συνέπειες θα είναι φρικτές. Οι συζητήσεις για απειλές πολέμου είναι από μόνες τους προκλητικές. Σχεδόν ζητάτε κάτι τέτοιο, θέλετε να συμβεί. Περιμένετε να συμβεί, σαν να θέλετε να κάνετε τα λόγια σας πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, Βλαντιμίρ Πούτιν και Εμμανουέλ Μακρόν είχαν τη δεύτερη τηλεφωνική τους επικοινωνία σε 4 ημέρες, προκειμένου να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Σε διπλωματικό επίπεδο υπάρχουν πληροφορίες ότι η Μόσχα έχει ετοιμάσει γραπτή απάντηση στην πρόταση των ΗΠΑ, κάτι που όμως είχε συμβεί και στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα. Στη μέση μιας βιομηχανικής ζώνης στο Ιντλίμπ, ο Ιμπραήμ είναι απασχολημένος προσπαθώντας να στρίψει τις βίδες μιας βαριάς μηχανής. Από τις 8 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα κάθε μέρα, ο 13χρονος είναι σκυφτός πάνω από τη μηχανή με τα χέρια του λερωμένα με λάδια, προσπαθώντας να ακολουθήσει τις οδηγίες του αφεντικού του. Ξεβιδώνω τον κινητήρα, ξεβιδώνω το αυτόματο κυβότιο, τη φλάτζα της κυλινδροκεφαλής, ό,τι μου πει το αφεντικό μου να κάνω. Μερικές φορές όταν δεν τα καταφέρνω, τον φωνάζω να με βοηθήσει. Θα ήθελα να συνεχίσω να εργάζομαι ως μηχανικός στο μέλλον και να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση. Δεν τελείωσα την εκπαίδευσή μου γιατί δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα σχολεία. Το 60% των παιδιών στη βορειοδυτική Συρία είναι εκτός εκπαίδευσης. Μόνο το 1/3 των σχολείων λειτουργεί πλήρως. Ο τομέας της εκπαίδευσης έχει να ξεπεράσει πολλές δυσκολίες. Οι μισθοί είναι το πιο κομβικό ζήτημα. Οι εκπαιδευτικοί στερούνται τους μισθούς τους επί μήνες λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Ο μαζικός εκτοπισμός από τους βομβαρδισμούς των Ρώσων και από το καθεστώς Άσαντ έχει οδηγήσει το 90% των Σύριων στη φτώχεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ξεκινήσουν δουλειά για να φροντίσουν τις οικογένειές τους. Ο βομβαρδισμός μας ανάγκασε να εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας λόγω βροχής. Έπρεπε να ζήσουμε στους καταβλισμούς. Μερικές φορές κρατάω 10 ή 20 τουρκικές λίρες και τα υπόλοιπα τα δίνω στον πατέρα μου. Συνολικά παίρνω 100 λίρες την εβδομάδα.
Για πολλές οικογένειες στην περιοχή, η παιδική εργασία είναι ένα μέσο επιβίωσης, καθώς η UNICEF εκτιμά ότι η αύξηση των ανθρωπιστικών αναγκών στη Συρία από το 2020 αυξήθηκε κατά 27%. Τα παιδιά απασχολούνται στις περισσότερες δουλειές. Ορισμένες από τις εργασίες τους είναι κουραστικές, μερικές είναι όμως ακόμη και επικίνδυνες. Ο πόλεμος δεν κλέβει μόνο το παρόν των παιδιών, αλλά και το μέλλον τους. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα, όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογραφικοί κάμερες της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Από όλους όσοι εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.